Για να δούμε λίγο τελευταία εικόνα. Τζόνι, στη μέση. Πήγε στην αστυνομία και είπε ήρθαν κάποιοι να με κλέψουν. Και ήθελα να με τσακώσουν, ήθελα να με τσακώσουν στον καταβλισμό. Εκεί για να αρμούξουν, ξέρω εγώ, εκεί τσούρκα, μπαμ, μπαμ, αφήσει το παιδί, ξέρω εγώ. Και λέει, αφού πήγε να κλέψει εκεί, εσύ έχει κάνει το φόνο. Ξεκίνησε στην αρχή κάπως ώστε να φανώσει παρές δυνατός. Μετά από εκεί πέρα δεν μπορεί να ξεφύγει, πρέπει να κάτσει με του δυνατού. Και οι δυνατοί θα σε παρασύρουν πιο πολύ. Εγώ είχα μπει στη λίγη των ναρκωτικών. Και τα ναρκωτικά είναι σκληρά. Παρασυρθήκαμε με τις παρές, καταλήξαμε εδώ. Και από τη μία καλύτερα που καταλήξαμε εδώ, γιατί θα καταλήγαμε αλλού. Και το αλλού είναι ο θάνατος. Η φυλακή μπορεί να γίνει ευκαιρία, γιατί ναι, στη φυλακή μπορεί για πρώτη φορά να απασχολεί. Να καταλάβεις ότι υπάρχει και το θέατρο. Και το σχολείο είναι το βασικότερο εδώ μέσα στη φυλακή. Είναι το πρώτο και το τελευταίο. Έρχεσαι λίγο ξεγελιέσαι, νομίζω ότι όντως κάνεις κάτι, είσαι έξω λες τώρα. Έρχομαι στο σχολείο και μετά μου λέει η Μαραντόνα θα πας λέει στο θέατρο. Εγώ δεν ήξερα τι είναι το θέατρο. Ναι, είστε μια θεατρική ομάδα μέσα στη φυλακή. Νιώθω πράγματα σε μια στιγμή που χορεύω. Είμαι ελεύθερος εκεί, γελάει το χείλι μου. Έρχεται ο κόσμος απ' έξω μόνος για να δει εσένα. Ποιο είναι το κρατούμενο που μπορεί να τον έχεις κλέψει κιόλας. Όλοι αξίζουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Απλώς εμείς που είμαστε έξω είμαστε τυχεροί που δεν είμαστε μέσα.